Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ήρθαν σημάδια της βροχής στ' ανθρώπου το βασίλειο. Μικρός ο κόσμος δε χωρεί του καθενός τον ήλιο. Μαζεύτηκαν τα σύννεφα σαν πίκρες κομπολόι και αφήσανε τα χανάρια τους στου χρόνου το ρολόι. Ρίζω το χρώμα του ουρανού κρυμμένη μια ακτίδα, το μερτικό της τη ζωή γυρεύει η ελπίδα. Το μερτικό της τη ζωή γυρεύει η ελπίδα. Γιατί είναι μπουκονής. Τρεις. Τα πράγμα. Τρεις ημέρες λαλό. Ένεξι μου τις μου την κάμαρή του. Ο γιος μου. Μόνο και μόνο γιατί. Ξέρω. Είναι άρρωστος. Όσα χρόνια τον έχω μες στο σπίτι μου. Τόσα χρόνια ακούω για τις αρρώστιες του. Και αν θέλεις να μάθεις. Ευαρέθηκα. Λαλό του και να ντρέπουμε. Ευαρέθηκα. Κυρά. Έκλαις. Όχι. Έκλαις. Όχι είπα. Να μου θέλεις. Αύριο μου το πορνό είναι να πάω τη χώρα, όπως μου όρισε ο άντρας σου να ψημίσω κάτι πράγματα για το χωράφι και είπε μου να σε ρωτήσω αν θέλεις τίποτε να σου φέρω. Εγώ είναι μόνο να θέλω πιο για τον το σπίτι, Τόλι. Τα μέσα, όπως λαλούν και χωρκανοί, έχουμε τα όλα. Και το πουλιού το γάλα. Μόνο χαρές λευκούμαστε, Τόλι. Έχει χαρές τη χώρα να μου φέρεις. Κι αν έχει πώς αξίζουν να σου δώσει το παρά του Αναστάσης. Δεν σταμάτησες, Αυγή. Ελευθέρη. Να μου, εξυπάστηκες. Φαίνεται κάπου αλλού ήταν ο νους. Ξέρεις, άμα είναι μόνο το πλάσμα, νουλόν και κάπου ταξιδεύκει. Τα ταξίδια του νου έρχονται πάντα τις ώρες της μοναξιάς. Και εσύ πού ταξίδευκες τώρα που έμπηκα, Αυγή. Πού ποτέ. Δεν τα λόγους έχω γιο να ταξιδεύω μακριά. Το σκέφτομαι. Τραούδας. Τραούδουν αφηρημένοι. Δεν κατάλαβα το. Κι όμως, Αυγή, εγώ θωρώ ότι κάτι άλλαξε. Θωρώ το μες στα μάθηκια σου και καταλάβω το που τις κουβέντες σου. Τι αμάντα μου άλλαξε. Σαν που και φύσεις εν ένας αέρα και πήραν τους καμούς σου, Αυγή. Τους καμούς. Οι καμοί είναι και φεύκουν, Λευτέρη. Να αλλάξουν μπορεί, μα να φύγουν όλοι. Έθελες να μου πεις, α. Δεν και έχω τίποτε να σου πω. Καλά. Καλά είναι και αδικό σε. Πάντως, θέλω να ξέρεις ότι εγώ χάρηκα που σ' άκουσα να ξανατραγουδάς. Εντζήμουμε. Ο κύρις σου, γέ μου, έφυγε νευριασμένος. Μα περί του ήταν στενοχωρημένος, γέ μου. Θωρείς κοινός, δεν ξέρει.
Κι εγώ πάλι που ξέρω, κάθομαι μπαστά να μένα τα κάρβουνα μας, σε θωρώ να με βγάλεις λέξη από το στόμα σου, να με ντρώεις, να με μπίνεις. Σκάεις με, μάνα. Μα ποιον να αφήσω, γέ μου, μα ποιον να αφήσω, ένας έχω. Για σένα χαίρομαι, για σένα κλαίω, για σένα ζω. Είμαι ένας ανίκανος, μισός άνθρωπος. Αγαπάς με μόνο εσύ που με γέννησες, κανένας άλλος. Να μου γίνε πάλι, γέ μου, και πέσε στη μαύρη απελπισία. Τελειώσαν όλα. Μα ποια όλα, γέ μου, εξήγα μου. Ο ποταμός πάει και ανιστρέφεται πίσω. Γεια σου, Λευτέρη. Η βράδυ νυχτά σου μπήκα. Η μάνα μου λείπει. Εν την αυγή μου θέλω, καρτεράμε. Ω, Φωτεινή μου, ήρθες. Ναι, έφερα σας και λίγα κουλούρκα. Πριν λίγο τα εξυφωνήσαμε. Δεν ήταν καμιά ανάγκη. Λευτέρη! Ευχαριστούμε, Φωτεινή. Έλα, πάμε στην κάμαρη μου να σου δείξω κάτι. Θα ήταν καλύτερα να μένει ξανάρτω. Να έρθεις εσύ να τα λαλούμε. Εν το χωριόνος μου, μα ο Λευτέρης σαν να τζαγριεύκει από τη μεθόρη. Εν και για τον Λευτέρη που έρχεσαι, Φωτεινή μου, για μένα. Εν πολλά καλός ο αρφός μου. Μα έτω, ώρες-ώρες έχεις γίνουν στις παραξενιές του. Παραξενιές? Εγώ θα το ελάλω μίσος. Εν πολλά βαρε την κουβέντα μου, ξεστόμησες, Φωτεινή. Έλα όμως, έλειω η καρτέρου σε ενάρτης για να σου ανοίξω την καρκιά μου. Έχω σπουδαία νέα να σου πω. Δηλαδή? Ήρθε, Φωτεινή μου, ήρθε. Ποιος? Ήρθε, είναι η αγάπη. Και λαλούν την Ανδρέα. Να πού πες, γεια μου. Λαλώ εν καιρό να γυρέψω καμιά δουλειά. Ό,τι ήταν να γίνει μες στον το σπίτι να γίνει και. Και εγώ βαρέθηκα να κάθομαι πιο. Ακόμα προχτές σε τελείωσες με τα κουτσοδούλια. Μανά, τα ριάγια μας ελεία. Άμα ντρώεις μόνο δίχως να κερδίσεις, κάποτε να λείψουν. Τσουλο, αρκάζεις να κατεβείς στη χώρα, να γυρέψεις δουλειά. Μπορείς και στη χώρα, μπορείς να γυρέψεις όλα πάνω. Θα μέσα ποιος είναι σου δώσει και μου δουλειά. Ο κόσμος κρατάει και είτε καρά σφιχτά σφιχτά. Μανά, ξέρεις τότε τα σέρκα μου πιάνουν. Θα κάνω οτιδήποτε. Γι' αυτό λαλώ να γυρέψω δουλειά που γίνω από σιριάκια. Που ποιον? Που τον Αναστάση, τον Άρκοντα. Ανδρέα, δεν έχουμε μέσα στο χωρκό μας. Ήρθε τώρα τελευταία με τη μάνα του. Έτσι τέλος έτυχε να βρεθείτε. Πρώτα μες στο δρόμο. Μόλις εδώ καν τα μάθηκε του πάνω στα δικά μου, ένιωσα το αμέσως. Μια φωνή μέσα είπε μου, τούτος ένι, ό,τι εκαρτέρας τόσων καιρών, ό,τι επεθύμανε η ψυχή σου, εμμεστούτα τα δυο τα μάτια. Γι' αυτόν κράτης τον, να μην χαθεί, μην τον αφήγεις να φύγει, γιατί ενούλος ο κόσμος για σέναν τούτα τα δυο τα μάτια. Δεν μπορώ να σ' ακούω να μιλάς έτσι. Καλά-καλά εν τον ξέρεις. Ναι, αλλά μόλις τον είδα, νομίζω πως τον ξέρω για χρόνια. Έτσι ένιωσα. Και εκείνος? Και εκείνος, τα μάτια του, αυτή είναι φωτιά να μα με θωρεί. Δηλαδή, αγαπάς και εκείνος? Ναι, έτσι νομίζω, πως με αγαπά και εκείνος. Στον Αναστάση τον Άρχοντα, εσύ θα γυρέψεις δουλειά που τον Αναστάση. Γιατί όχι, μανά. Άκουσα ότι να έχω θυμωθιάρεις, μα καιρώνει καλά. Ξέρεις το, μανά, πως μπορώ να αντέξω πολλά, αν έχω ένα σκοπό. Είναι και πεινάσαμε, γιέ μου. Με βιάζεσαι, κάμε υπομονή. Μανά, εσύ σου καταλάβω. Δουλειά που πάω να γυρέψω, έτσι να ντροπή. Χτύπα όποιαν πόρτα θέλεις, μα όχι είναι του Αναστάση. Μανά, μόνη σου το είπες πρωτήτερα. Ενώ μόνος που χρειάζεται αρκάτη τα πάνω δά. Δοκίμασε, γιέ μου, πιένε κι αλλού. Κι αν δεν βρεις δουλειά, μπορείς να στραφούμε στη χώρα. Εσύ τώρα λες τούτο. Εσύ που με έφερες άρον άρωδα πάνω γιατί ένιωθες πως το χρώστας στους μακαρισμένους τους γονιούς σου. Το χρέος μας, πέπως το εκάμαμε. Μανά, δαπάνω έχουμε ένα σπίτι. Στη χώρα είναι. Ρωτάς με όμως εμένα να θέλω να φύγω ποιον που δαπάνω. Ήρθες με τα παρακάλια για μου, τώρα ήταν που έπαθες. Ας πούμε ότι αρέσκει μου το χωρκό και ότι θέλω να πιω δουλειά δαπάνω. Στα μάλια του Αναστάση. Όπου έβρω, μανά. Οπουδήποτε εκτός που το Αναστάση. Δεν θέλω να ζητήσεις το παραμικρό που τον Αναστάση τον Άρχοντα. Λευτέρη, ναι. Δεν έφυγες για μου. Μα πού να πάω, μανά. Μου είπες εψες για μου ότι ήβρες με ροκάμα του στην Αγία Μαρίνα. Α, την άλλη είναι εφτωμάτη να με χρειαστού. Α, και το περβολούι μας που πες να πάει να το τσαπίζεις. Ναι, αύριο τσαπίζω το μάνα της. Να μάνα. Ποια? Τούτα τα κουλούρκα, ποιος τα φέρει. Α, έφεραν τα η αρφότεχνη του Αναστάση. Μα η Μαρίνα. Όχι η Μαρίνα, η Φωτεινή. Α, η Φωτεινή, μπορείς με την Αυγή. Ναι, λαλούν τα ηθικιό τους. Αν δεν μπορείς. Εγώ. Εσύ είναι. Εγώ, τίποτε δεν έχω, είναι να μπω.
Γε μου, να είσαι στις ευχές μου. Όχι να πάω να πεις της αυγής τίποτε τώρα επειδή ήρθε η φιλενάδα. Έννοια σου, μανά. Εν καλή κορούα, γε μου η Φωτεινή. Μανά, είπα έννοια σου. Άτε να πάω. Κάτσε άλλο λίγο. Δεν και κάμε στόσον κόπο να έρθεις, μην είναι να πούμε άλλο τίποτε. Ναι, αλλά καρτερούμε και δουλειές. Εντάξει. Καλώς! Γεια σας. Τώρα που ήρθα εγώ, φεύγεις κόρη μου. Έχει ώρα που μιλάμε. Ευχαριστούμε κόρη μου και για τα κουνούρκα μου. Εν τίποτε. Ζήμωσα τα μόνη μου και είπα να σας φέρω λίγο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πιένω. Έλα να σε πάρω εγώ ως έξω. Άντε, γεια σου, αυγή μου. Και θέλω να ξέρεις ότι χάρηκα πολλά για σένα. Να πάει στο καλό. Και το μυστικό μου μόνο εσύ το ξέρεις. Και να το φυλάξω, μην έχεις έννοια. Όμως, θέλω να σου πω κάτι. Τι? Όσο χαίρομαι για σένα, τόσο στενοχωρκούμε για τον ανιψό μου τον Μιχαλιό. Τώρα πάει. Έχασες σε για πάντα. Χάνουμε κάτι που έχουμε, Φωτεινή. Και ο Μιχαλιός δεν είχε ποτέ του τίποτε που μένα για να χάσει. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Έκαμα σου όρνηθαν τη άνοιτη μου σκέσκη. Δεν θέλω. Φάγε μου. Αν μ' αγαπάς, φάει ασυγγελίου. Αγαπώ σε μάνα, μα δεν πάει τίποτε κάτω. Μιχαλιό. Μιχαλιό. Μιχαλιό, δε με μέσα στα μάτια. Ήντα που γίνε πάλι και σε κόφτη ούτε που την ίδια σου τη μάνα. Λάλε, Μιχαλιό. Ήθα τη με άλλο, μάνα. Αγαπά άλλο. Πρέπει πρώτα να δω τους αρρώστους. Ωραία, θα είμαι στο γραφείο μου. Προτιμά τσάι ή καφέ? Όχι, ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω νωρίς σήμερα από το σανατόριο. Σας περιμένουν μάλλον στο σπίτι. Έχω δουλειά. Ωραία, όπως σας είπα, θα είμαι στο γραφείο μου. Γιώ, δεν περίμενα ότι θα έρθεις. Hello, surprise. You like surprises. That's why I love you so much. Mm-hmm. Αλλά ας μιλήσουμε στα ελληνικά τώρα. Αν θέλεις να μάθεις μια γλώσσα, χρειάζεται practice. Άσκηση. All right. John. Okay, εντάξει. Λοιπόν, ήρθα να σε δω γιατί πήρα γράμμα από τους γονείς μας και ανησυχού για σένα. Δεν τους έχεις γράψει ένα γράμμα. Ναι, είχα πολλή δουλειά. Μόλις μπορέσω όμως θα τους γράψω. Α, ο Eric σου στέλνει χαιρετίσματα. Ρωτάει για σένα. Πού, Eric? Ακόμα με σκέφτεται. Σούζα, ο Eric ήθελε να σε παντρευτεί. Ενώ απλώς ήθελα να ζήσω τη ζωή μου. Ήθελα περιπέτεια. Γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ μέσα, με τόσους αρρώστους. Αυτό κι αν είναι περιπέτεια, Τζον. Το παιχνίδι της ζωής και του θανάτου. Αδερφή! Ναι, γιατρέ. Ο ασθενής του 26 δεν έχει πια πυρετό. Από αύριο φροντίστε να αρχίσει το περπάτημα. Μάλιστα, θα το έχω υπόψη. Επίσης, στο θάλαμο των γυναικών ήρθε μια καινούργια. Ναι, 15 μόλις χρονών. Κανονίστε αύριο να είναι η πρώτη που θα εξετάσω. Μάλιστα. Τίποτε άλλο? Ναι, δεν είδα τον ασθενή του 13. Εν το έμαθετε? Τι? Επέθανε. Ο φυσικός που μας έφερε εδώ, ο φιλανθρωπικός σύλλογος, Ζητιάνος, επέθανε. 20 χρόνια Ζητιάνος. Στο δρόμο, στη ζέστη, στο κρύο, στην πείνα και πέθανε εδώ μέσα που προσφέρουμε όλες τις ανέσεις. Με θέλετε κάτι άλλο? Τι? Όχι, τίποτα. Τόσα χρόνια Ζητιάνο και χάσαμε εδώ μέσα. Σούζαν, όταν τελειώσει η υπηρεσία μου στην Κύπρο θέλω να έρθεις μαζί μου στην Αγγλία. Μην βιάζεσαι, Τζον. Έχεις πολύ καιρό να υπηρετήσεις εδώ. Εμπρός. Χαίρετε. Γιατρέ. Έλα να γνωρίσεις τον αδερφό μου, τον Τζον. Χαίρομαι πολύ. Κάτσε, γιατρέ. Α, όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ όρθιος. Εξάλλου είμαι βιαστικός. Ξέρω. Ο γιατρός είναι πάντα βιαστικός. Για δουλειά. Ωραία, λοιπόν. Κι εγώ για δουλειά θα σου μιλήσω. Πρόκειται για έναν παλιό μας ασθενή που θεραπεύτηκε και έφυγε πριν έρθεις εσύ εδώ στο σανατόριο. Και λοιπόν? Εδώ είναι ο φακελός σου. Πρέπει να το δεχτούμε ξανά εδώ. Μα αφού έγινε καλά.
Ήταν καλά όταν έφυγε για δουλειά, όμως δέχτηκα μόνο σε ένα μεταλλείο. Ξέρεις. Ξέρω. Είχα χυποψία του κόσμου. Δεν εννοούν να καταλάβουν ότι κάποιος πρώην φυσικός κάποια μέρα μπορεί να γίνει καλά και να ξαναζήσει ανάμεσα τους. Φαίνεται πως το μεταλλείο του έκανε κακό. Ναι. Η υγρασία, η σκόνη, ό,τι χειρότερο. Έχω την εντύπωση πως αυτή τη φορά θα το δεχτούμε χωρίς καμιά προσδοκία. Είναι βέβαιο πως θα πεθάνει. Στο σανατόριο προϊσταμένη πρέπει να θεωρούμε βέβαιο το δικαίωμα του κάθε ασθενούς για τη ζωή και όχι για το θάνατο. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Σκληρός ο Κύπριος. Έχω συναντήσει και σκληρότερος. Αντικά χάνεις τον καιρό σου μαζί του. Ποτέ δεν είναι χαμένος ο καιρός όταν ασχολείσαι με κάτι που σου αρέσει. Καλώς τον γιατρό. Κάτσε να σου ψήσω ένα καφέ. Ευχαριστώ. Μόνο που δεν ήρθα μόνο για τον καφέ. Θέλω να δω το δάσκαλο που μπορώ να τον έβρω. Να κάτσε τσαμέτρο να πάω από το γιού μου να το φωνάξει να έρθει. Α, δεν εγκόπω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, καλή. Ώστε να σου ψήσω τον καφέ και να τον πιείς, ο δάσκαλος δεν θα με. Ευχαριστώ. Αγγελού, πέ του γιού σου να σηκωθεί και να έρθει να με έβρει για να μου τανίσει. Λείπει και το ουλήσει στη χώρα. Αφού είσαι Αρκάδη με στη μάντρα. Άλλον ο Αρκάδης, άλλον το γεμάς σου. Εν το ίδιο πράγμα. Πάω και να του πεις να μην αρχίσει. Ακούεις, έτσι να μην. Θα φτερώνω σε μισή ώρα. Τσίνος να δούμε τι θα μπορεί να πει. Μιχαλιό μου, ο Γύρης σου είπε... Άκουσε να μπούμε. Και εγώ και όλον το χορκόν έτσι φωνή που βάλε. Άντε γε μου, σήκου να πάεις, να φάεις λίγο και να πάεις. Δεν θέλω να φάω. Θα φάεις. Και αν δεν θέλεις εσύ, θέλω το εγώ. Το γιο μου θέλω το Λεβέντη, που δίπλωσε τα σέρκα του για μια γυναίκα. Άντε, σήκου να πάεις στη δουλειά, όπως κάνουν όλοι οι ανθρώποι. Αφού το θέλεις εσύ, να πάω. Έστειλη, είπε μου ο γιος σου ότι με θέλει. Όχι εγώ δάσκαλε, ο γιατρός. Ο γιατρός. Κάτσετε, κύριε... Νικόδημος. Κύριε Νικόδημε, λοιπόν, κάτσετε και να με συμπαθάτε που μου διαφεύγει το όνομα. Παρακαλώ, εντάξει για το. Πρόκειται για το τεστ φυματίνης, κύριε Νικόδημε. Είναι κάτι που έχει να κάνει με τη φυματίωση. Ακριβώς. Αρχίσαμε τώρα να το εφαρμόζουμε. Α, το ζητά το σανατόριο. Ναι, ναι. Εκτός από τις επισκέψεις μου στο σανατόριο. Είμαι γιατρός στον Αντιφυματικό Σύλλογο, τον οποίο διευθύνει ένας Άγγλος γιατρός. Μαζί λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε το τεστ. Μια έρευνα ανάμεσα στους μαθητές από όλα τα σχολεία, από όλη την Κύπρο. Το τεστ αυτόν το έχουν κάνει και εργάτες σε εργοστάσια. Μάλιστα, μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά, γιατρέ μου, θέλεις να κάνεις το τεστ και στα δικά μας παιδιά, στο δημοτικό μας σχολείο. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Εξάλλου, αν υπάρχει κάτι, θα μπορέσουμε να το προλάβουμε, σωστά. Ακριβώς. Βλέπετε, είναι και το τελευταίο ιστορικό στο χωριό. Εννοείς την αρρώστια του Γέρου του Χριστόδου. Ναι, ήταν φυσικό ο κόσμος να αναστατωθεί, να υποπτεύεται. Διαδίδονταν τόσα πολλά. Μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις, γιατρέ μου. Θα ειδοποιήσω και τον Μουχτάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω τώρα. Κύριε Νικόδημε, χαίρετε. Χαίρετε για το. Σας ευχαριστώ. Να πας στο καλό. Γεια σας. Χαίρετε. Έστειλη, φέρ' μου τον καφέ μου. Ήρθα. Α, ήρθες, α. Έχεις καιρό που καρτερώ να σαβολήσεις το τεμπελιό. Δεν είμαι τεμπέλης, πατέρα. Εκείνο που του αρέσκει η δουλειά, εν το λαλεί. Δουλεύκει. Να, ευχαριστώ. Μάνα που σε θέλει ο γιατρός και έκοψε που τη χώρα να έρθει να σε έρθει. Τη δουλειά μου το κάνει στην πλή.
Αν πάτσε έχει κανέναν άρρωστο μέσα στο χωρκό και μας το λέει. Μου είπαν έτσι πράγμα. Πάντως ξέρετε το δάσκαλε. Μπορεί την άλλη βολά με το γέρο να βοηθήκαμε, να συγχυστήκαμε. Ελάλε το γιατρό συνέχεια άλλη αρρώστια ήταν του γέρου. Άλλη είναι η στυλή. Τώρα ετέλειωσε, πάει, ετέλειωσε. Πάντως μη κακό, δηλαδή να έχει κανένας το ξορισμένο το κακό μες στο χωρκό μας, θα τον ιδιώξουμε. Έχουμε και κοπελούθια να σκεφτούμε εμείς, δάσκαλε. Ρε Μιχαλιό, υποσπάστηκες ρε. Ναι, τώρα άλλο λίγο. Καλά, φεύγω και να στραφώ σε μισή ώρα, εντάξει. Φεύκω, μανά. Πού πάει, γεια μου. Είπες μου πως θέλεις ξύλα για το φούρνο, εξιάζεσαι. Αχ, καλό. Μόνο με να αρχίσεις, α. Μένε σένια. Ωρα καλή. Καλώς το. Εσύ πρέπει να είσαι χορκανός, α. Ναι, εγώ είμαι που τα πάνω. Εσύ φαίνεσαι μου ξένος. Κι εγώ στο χορκό σας μιλήσω τώρα. Είναι η μάνα μου που τα πάνω, ήρθαμε πριν κάτι μέρες. Εμέν μου πεις ότι είσαι ο Ανδρέας, ο γιος της Ελπίδας. Ναι, πού με ξέρεις. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, ο γιος της Χρυσταλούς της Σειράτης. Αρφός της Αυγής. Της Αυγής. Χάρηκα. Παρομοίως. Μα είναι να μου γυρεύκεις. Γυρεύκω τη μάντρα του Αναστάση. Ξέρεις πομπόνι. Η μάντρα του Αναστάση. Να μου να κάνεις τον Αναστάση. Δουλειά γυρεύκω. Τι είσαι από τον Αναστάση, είναι ήβρε να γυρέψεις δουλειά. Μα αν έχει άλλο μες στο χορκό. Ναι, που να πάρει, είναι άλλο μες στο χορκό. Καλύτερα να πάω εσύ. Μου πες, καλά πάω από ποδά. Ναι. Αν πάεις ολόησα να την έβρεις ομπρός σου. Μα έχει συντόμη, δεν το τσίρτες που γύρει. Μακάρι να πιω τη δουλειά και χαλάλι νηστερά τα πούκαμα. Θωρείς οι ανάγκες δεν μπορούν να καρτερούν. Εν καλά που λέεις ρε Ανδρέα. Οι ανάγκες δεν καρτερούν. Ξέρουμε κι εγώ και η μάνα μου πολλά καλά τι πάει να πει φτώσια. Ένα πράγμα να σου πω. Ο Αναστάσης να σου κάνει τη ζωή πολλά δύσκολη. Πιο δύσκολη να είναι η Λευτέρη άμα δεν πιάνω μεροκάματο στα χέρια μου. Λοιπόν, χαρικά και σε γεια. Απάζεις το καλό και καλή δύναμη. Να σου χρειαστεί για που πάεις. Μανά. Μιχαλιό μου, τι έχεις. Γυρίζει ολός ο κόσμος. Με φάσε γεμό, είμαι σε νηστικός. Πάω να σου φέρω να φάεις. Δεν τα λόγω σε κατάντησε έτσι, θεέ μου. Να γίνεις καλά, γεμό μου. Άμα φάεις να γίνεις καλά. Κρόστου και μια φορά της μάνας σου. Κρόστου της, γεμό μου. Μιχαλιό. Ε, Μιχαλιό. Ανάθεμα. Σηκώθηκε και έφυγε. Ο γιος σου Αναστάση, το ποκούμπι σου. Ωρα καλή. Καλώς. Εδώ που ξαναβρεθούμαστε. Ποιος αέρας σε φέρει ενός δαπάνω. Κοινός της ανάγκης. Έμαθα γυρεύκεις κάτι για τη μάντρα σου. Κοινόν το ξενικό που είχα επολόγιασα το γιατί δεν πιάνναν τα σέρκα του. Τα σέρκα μου έμαθημένα στη δουλειά. Είσαι νεβέντης και θα αρκούμε να τα πάμε καλά εμείς οι δυο. Εν η μάνα σου που σε έπεψε. Η μάνα μου είπε μου να με γυρέψει δουλειά που λέω σου. Σχεδόν παρακάλεσε με. Μόνον και μόνο για να μην έρθω σε σένα. Εσύ όμως ήρθες. Είπαμε, η ανάγκη. Αντροπή για έναν άντρα της ηλικίας μου να μην ευκάλει το ψωμί μόνος του. Να σε δω. Χάρκεψε. Έχω δουλειά δηλαδή. Έχεις δουλειά. Αναστάση. Έμπα μέσα, πρέπει να πούμε δυο κουβέντες. Επένα στο νεκροταφείο. Τώρα είναι η ώρα των ζωντανών και των πεθαμένων. Έμπα μέσα. Ακούω. Ήρθε ο γιος σου και βρήκαμε. Ήρθε σε σένα. Πες μου πως ήταν να πάει να φέρει ξύλα. Φαίνεστε μου πως
Ο γιος σου έχει περίτυνο μπουλό σου. Γιατί δεν τον αφήκες να έρθει να μου γυρέψει δουλειά. Γιατί είναι σωστό. Γιατί είναι σωστό. Άφης με Αναστάση, έτσι έκρινα, έτσι έκαμα. Α, κατάλαβα. Έθελες να μου έχεις υποχρέωση, να. Να μπορείς να με μισάς. Επειδή κάποτε εκείνη καφορμή να φύγεις μου το χωρκό. Όχι, τούτο με το ξαναπείς. Εσέ μισώ, Αναστάση. Ξέρεις το πολλά καλά ότι σε αγάπησα. Κι αν έφυγε από τον το χωρκό, ήταν εξαιτίας του της αγάπης. Άμα ήθελε ο γιος μου να πέφτει στα πόδια σου για ένα μέρο κάματο. Έτσι χάριζε τούτο. Ο γιος σου φαίνεται δουλευτής. Ότι φκάλει, θα το φκάλει με τον κόπο του. Όχι, είναι σωστό. Είναι καθόλου σωστό. Μα γιατί. Εγώ θέλω να στη δούλεψή μου. Και γιατί να σου το κρύψω. Που την πρώτη φορά που τον είδα, έμπηκε μες στην καρδιά μου. Να είναι. Τρέχει τίποτε. Το γέμα τραβά. Πήγαινε, Αναστάση. Πήγαινε και εδώ και δουλειά και μεροκάματο. Στο γιο μου. Στο γιο μας. Πες για ώρες φωτεινές, για έρωτα και αγάπη. Δώσε μου παράδεισου κλειδί, να'ρθει η ψυχή μου να μπει. Κι όταν τ' αστέρι την αυγή, ποντεύει πια να σβήσει. Ας μείνει τούτο το φιλί, τη μέρα να ξυπνήσει. Γκρίζω το χρώμα του ουρανού, κρυμμένη μια αυτίδα. Το μερτικό της στη ζωή γυρίζει.